Καλησπέρα σας. Όμορφα είναι απόψε εδώ. Σήμερα, από απόψε, ουσιαστικά, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ξεκινά πάλι η νέα προεκλογική περίοδος. Αύριο, τυπικά, είναι η πρώτη μέρα της νέας αυτής προεκλογικής περίοδου. Ξεκινάμε, λοιπόν, όλες και όλοι μαζί, οι υποψήφοι βουλευτές, μαζί με όλους τους συντρόφους, τις συντρόφισσες, τους φίλους του κόμματος, τους φίλους και τα μέλη της ΚΝΕ, εδώ στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα, με ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία, να δώσουμε και αυτή τη νέα εκλογική μάχη για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Και αυτή η αισιοδοξία μας πηγάζει και από το γεγονός ότι οι εκλογές, στις εκλογές που μόλις περάσαμε, στις 21 Μαΐου, έγινε ένα θετικό βήμα. Η σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ με ποσοστό 7,23% με 427.000 ψήφους, 26 βουλευτές, κατακτώντας ξανά την τρίτη θέση στην Αττική, αυτή τη φορά με διψήφια ποσοστά κυρίως στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, αλλά και με αρκετή αύξηση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας μας, είναι το αισιόδοξο μήνυμα αυτών των εκλογών, χωρίς βέβαια καθόλου να παραβλέπουμε το συνολικό αρνητικό πολιτικό συσχετισμό. Το αντίθετο μάλιστα. Όμως, αναμφίβολα, η άνοδος του ΚΚΕ σε ψήφους και σε ποσοστά είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούν σήμερα να χαμογελάνε χιλιάδες εργάτες και εργάτριες, άνθρωποι της βιοπάλης, φοιτητές, μαθητές, η νεολαία μας. Ναι, η άνοδος του ΚΚΕ για κάθε άνθρωπο που νιώθει προοδευτικός, αριστερός, δημοκράτης, είναι μια ακτίνα φωτός στο σκοτάδι, άσχετα αν τελικά έφτασε ο ίδιος στην κάλπη ή όχι με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Συναντάμε καθημερινά πολλούς ανθρώπους που μπορεί να μην μας ψήφισαν, να έκαναν άλλες επιλογές στη συγκεκριμένη στιγμή. Όμως χαίρονται γιατί ενισχύθηκε σημαντικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Φανταστείτε, τους λέμε, πώς θα νιώθατε αν είχατε κι εσείς συμβάλει σε αυτή την ενίσχυση. Κάντε το τώρα. Ελάτε να κάνουμε το ΚΚΕ ακόμα πιο δυνατό και η χαρά όλων θα είναι διπλή. Κάναμε ένα βήμα, ελάτε να κάνουμε όλοι μαζί τα επόμενα. Στις εκλογές του Ιούνιου, με έναν πιο άδικο εκλογικό νόμο που κλέβει έδρες για να τις χαρίσει ως μπόνους στο πρώτο κόμμα, συγκεκριμένα στη Νέα Δημοκρατία τώρα, το επόμενο θετικό βήμα, πραγματική δρασκελιά, θα είναι το ΚΚΕ να κρατήσει και να αυξήσει τις 26 έδρες που μας έδωσε ο λαός με ένα πιο μεγάλο επίσης εκλογικό ποσοστό. Μπορούμε να τα καταφέρουμε παντού, πιστεύουμε. Και εδώ στην Αττική, που το κόμμα μας μέτρησε στις εκλογές του Μάη 12 βουλευτές, αλλά και σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που για πρώτη φορά εκλέγουν βουλευτή του ΚΚΕ. Και μιλάω και για την πατρίδα μου βέβαια, τη Φθιώτιδα, τα Τρίκαλα, το Βόλο, την Κοζάνη, τα Χανιά, τη Μεσσηνία, τα Γιάννενα, οι οποίες φυσικά προστίθενται στην Αχαΐα, την Ετωλοκαρνανία, την Εύβοια, τη Λάρισα, το Ηράκλειο, τις δύο περιφέρειες της Θεσσαλονίκης που είχαμε και πριν. Χωρίς φυσικά να ξεχνάμε εδώ τη Λέσβο, που ο στόχος μας είναι να ξανακερδίσουμε την έδρα στις 25 Ιουνίου. Θα δώσουμε λοιπόν τη μάχη παντού, σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες, γιατί κάθε ψήφος μετράει, κάθε ψήφος προστίθεται
στο εκλογικό ποσοστό του κόμματος. Δείτε για παράδειγμα πως η σημαντική άνοδος του ΚΚΕ στις μονοεδρικές, ιδιαίτερα στα νησιά του Ιωνίου, συνέβαλε στο συνολικό εκλογικό ποσοστό. Καλούμε λοιπόν τους 427.000 ψηφοφόρους που εμπιστεύτηκαν το ΚΚΕ, πολλοί για πρώτη φορά, να το ξανακάνουν. Σήμερα έχουν ακόμα περισσότερους λόγους για να πάνε ξανά στην κάλπη και να ρίξουν ξανά το ψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Να μην χαθεί καμία ψήφος λόγω αποχής. Να πάρθουν όλα τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα από όλους μας γι' αυτό. Καλούμε όσους σκέφτηκαν να ψηφίσουν ΚΚΕ επίσης, αλλά τελευταία στιγμή δίστασαν, να το κάνουν τώρα. Δεν χρειάζεται να δώσουν τόση δύναμη στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται επίσης να σκορπίσουν την ψήφο τους σε άλλα κόμματα. Γιατί στις 25 του Ιούνιου αυτό που θα μετρήσει τελικά είναι πόσο δυνατό θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το μόνο κόμμα που με συνέπεια, με σταθερότητα, με μαχητικότητα μπορεί να κάνει πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την στρατηγική που αυτή θα εφαρμόσει. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί σήμερα δεν υπάρχει πια το εκβιαστικό δίλημα σταθερότητα ή ακυβερνησία. Βέβαια για μας αυτό το δίλημα δεν υπήρξε ποτέ. Ξέραμε και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην φτιάξουν κυβέρνηση τα κόμματα που έχουν κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα. Θα μπορούσαν να το κάνουν και σε αυτή τη Βουλή που διαλύεται σήμερα. Θέλουν όμως να λαιλατήσουν τις ψήφους των εργατικών λαϊκών ανθρώπων που δεν τσίμπησαν στα διλήμματά τους και τους γύρισαν την πλάτη. Τώρα είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση, μάλλον αυτοδύναμη, καθώς μπορεί να το πετύχει αυτό ακόμα και με μικρότερο ποσοστό από αυτό που πήρε στις 21 του Μάη. Στο χέρι μας είναι να τη δυσκολέψουμε. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό που έλεγε προεκλογικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι από χέρι αντιλαϊκή, είναι σήμερα κατανοητό και αποδεκτό από πολύ περισσότερους. Σήμερα το εκβιαστικό δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ή προοδευτική διακυβέρνηση, έχει καταρρεύσει μαζί και με τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, που ως πολιτικό κόμμα με τη στάση του και ως κυβέρνηση πριν και ως αντιπολίτευση τώρα, ξέπλυνε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τελικά την τροφοδότησε με δεκάδες χιλιάδες, με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους. Βέβαια, ποτέ δεν ήταν αυτό το πραγματικό δίλημα για το λαό μας. Γιατί ακόμα κι αν προέκυπτε η κυβέρνηση, η περιβόητη προοδευτική κυβέρνηση Μούφα, όπως τη χαρακτηρίσαμε, θα ήταν και αυτή από χέρι αντιλαϊκή. Θα κινούνταν με τους ίδιους στόχους, θα είχε τις ίδιες δεσμεύσεις με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο ερώτημα που υπάρχει σήμερα είναι ποιος μπορεί να αποτελέσει πραγματική, μαχητική, στρατηγική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση που όχι μόνο θα συνεχίσει, αλλά θα κλιμακώσει την επίθεση στους εργαζόμενους και το λαό για λογαριασμό των επιχειρηματικών ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε ήδη αποκαλύψει στο λαό μας ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης μέρας περιλαμβάνει τα πάνω από 300 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, τις αξιολογήσεις της επενδυτικής βαθμίδας, τα ματωμένα πλεονάσματα, τη δημοσιονομική πειθαρχία με βάση τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόγραμμα σταθερότητας. Αυτές τις δεσμεύσεις έρχεται να υπενθυμίσει
η αρινή έκθεση της Κομισιόν και να αποκαλύψει τα ψέματα που διακινεί η Νέα Δημοκρατία και από κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Όλοι αυτοί είναι δεσμευμένοι να διασφαλίσουν μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, περιορίζοντας τις πρωτογενείς δαπάνες, για παράδειγμα, στην υγεία, την παιδεία, στην πρόνοια, αλλά και την ασφάλιση, τις συντάξεις. Είναι δεσμευμένοι να υλοποιήσουν με πιο γοργούς ρυθμούς αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις, να διαμορφώσουν ένα ακόμα πιο φιλικό φορολογικό σύστημα για τους επενδυτές. Είναι δεσμευμένοι να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους χιλιάδες πληστηριασμούς. Και βέβαια είναι δεσμευμένοι να μην προχωρήσουν σε καμιά αύξηση μισθού λόγω προϋπηρεσίας μέχρι το 2027, με δύο λόγια, τριετίες τέλος. Είναι δεσμευμένοι επίσης απέναντι στο ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με την εμπλοκή της χώρας μας πιο βαθιά στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και σε άλλα επικίνδυνα σχέδια που φτάνουν μέχρι και τις διευθετήσεις στα ελληνοτουρκικά, με νατοϊκή βέβαια σφραγίδα και τόσα άλλα. Αυτοί, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι με δύο λόγια η σταθερότητα που υπόσχεται ότι θα εξασφαλίσει η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σταθερότητα φυσικά για το μεγάλο κεφάλαιο, που όμως σημαίνει πολύ μεγαλύτερη αστάθεια και ανασφάλεια για τον ελληνικό λαό. Στο στόχο όμως αυτής της σταθερότητας για το κεφάλαιο συναντούνται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ανεξάρτητα τι λένε ή μάλλον τι δεν λένε. Όσο ανάγκη έχει το κεφάλαιο από μια κυβέρνηση που θα υλοποιεί τους στόχους του, άλλο τόσο έχει ανάγκη και από μια αντιπολίτευση συνενετική, συστημική, μια αντιπολίτευση που θα βάζει πλάτη στα δύσκολα, στα σημαντικά και κρίσιμα βέβαια, θα επιδιώκει να εξασφαλίζει την εργατική λαϊκή συνένεση για να αυξάνονται τα κέρδη των λίγων. Και τέτοια αντιπολίτευση είχε και έχει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή τα κόμματα που, για να μην πάμε πολύ μακριά, τα τέσσερα ακριβώς προηγούμενα χρόνια ψήφισαν το 50% και το 70% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας αντίστοιχα, ζητούσαν υπουργούς κοινής αποδοχής με το Μητσοτάκη, αποθέωναν την κοινωνική συνοχή και καλούσαν σε υποταγή, σε συνένεση, σε κρίσιμες στιγμές που ο λαός μας δοκιμαζόταν και έπρεπε να παλέψει για να σωθεί. Με την πολιτική τους και τη στάση τους έδιναν έτσι αρκετό χρόνο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο σάπιο αυτό καπιταλιστικό σύστημα για να σωθούν αυτοί σε βάρος του ελληνικού λαού. Το ίδιο θα ξανακάνουν, γιατί συμφωνούν στις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην έχει κανείς αυταπάτες. Άλλωστε τώρα πια η πείρα επιβεβαιώνει ότι η σοσιαλδημοκρατία σε όλες τις εκδοχές της, είτε με τη μορφή του ΠΑΣΟΚ, είτε με τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν μπορεί να δώσει απάντηση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων, αλλά αποτελεί συνεχώς σημαντικό στήριγμα της αντιλαϊκής πολιτικής. Το απέδειξε άλλωστε και η κυβερνητική τους πορεία, όταν ψήφιζαν τα μνημόνια το ένα μετά το άλλο, όταν έφεραν νέα αντιλαϊκά μέτρα, όταν συγκυβέρνησαν με τη δεξιά, το ΠΑΣΟΚ δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, όταν με ευκολία πλαισίωναν τα ψηφοδέλτιά τους γνωστοί δεξιοί, όταν στήριξαν όλες τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και τόσα άλλα. Το απέδειξαν τα συνθέσιμα προγράμματα που κατέθεσαν προεκλογικά. Και όλα υπηρετούσαν τους ίδιους στρατηγικούς στόχους και τις κοινές τους επιλογές. Γι' αυτό άλλωστε όλη η συζήτηση πριν την 21η Μαΐου ήταν με ποια σύνθεση
και με ποιες συνεργασίες θα μπορεί να προκύψει η επόμενη κυβέρνηση και όχι φυσικά τι θα υλοποιήσει και για ποιον. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ φιγούραρε ως διαθέσιμο είτε με Νέα Δημοκρατία είτε με ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα πάλι ξαναδηλώνει διαθέσιμο με βάση δηλώσεις τελεχών του αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να βγάλει, λέει, αυτοδυναμία. Αυτή η πολιτική είναι που οδηγεί στην απογοήτευση, στην συντηρητικοποίηση ενός λαϊκού κόσμου, στην πεποίθηση ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αυτή η πολιτική είναι τελικά που έβαψε μπλε το χάρτη το βράδυ των εκλογών. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα θα καταλάβουν τα Υπουργεία της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε τώρα τι λένε. Ζητάνε τη στήριξη του λαού για να μην είναι παντοδύναμη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τους απαντάμε. Καμιά αστική κυβέρνηση, όσους βουλευτές κι αν έχει, δεν είναι παντοδύναμη όταν υπάρχει εργατικό λαϊκό κίνημα, όταν υπάρχει δυνατό ΚΚΕ. Και σε αυτή τη χώρα υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα που στις εκλογές του Μάη πήρε 7,23% και στις επόμενες μπορεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Και δυνατό κουκουέ σημαίνει δυνατό εργατικό κίνημα, δυνατός λαός να βάλει εμπόδια, να καθυστερήσει, να έχει ακόμα και κατακτήσεις. Ας τα αφήσουν αυτά. Στρώσανε κόκκινα χαλιά στη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη και τώρα κλαψουρίζουν για τη δήθεν παντοδυναμία του. Όταν βέβαια δεν κλαψουρίζουν για τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, κλαψουρίζουν για τα χαμηλά ποσοστά της αριστεράς. Τους λέμε αυτό που τους απαντάνε όλοι οι αριστεροί, οι προοδευτικοί άνθρωποι που τους γύρισαν την πλάτη και στήριξαν σήμερα το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ πολέμησε στην πράξη την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και οι δυνάμεις του δεν αθρίζονται με αυτούς που ψήφιζαν δεκάδες αντιλαϊκούς νόμους της. Ναι, δεν αθρίζονται αυτοί που έσπαγαν τις απαγορεύσεις στο όνομα της πανδημίας με αυτούς που έβαζαν πλάτη και έλεγαν ότι δήθεν θα λογαριαστούν μετά. Δεν μπορεί να αθρηστούν αυτοί που καταψήφιζαν την επικίνδυνη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με αυτούς που την υπερψήφιζαν και υποδέχονταν στη Βουλή το Ζελένσκι και τους Ναζί του Αζόφ, αυτοί που πάλεψαν για να μην μετατραπούν οι χώροι δουλειάς σε ειδικές οικονομικές ζώνες χωρίς δικαιώματα για τους εργαζόμενους, με αυτούς που ψήφιζαν τους νόμους του Άδωνη Γεωργιάδη, με αποτέλεσμα σήμερα να θρηνούμε άλλο έναν νεκρό και δύο σακατεμένους εργάτες στη ζώνη του περάματος. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της ανάπτυξης που υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία και που σιγοντάρουν τα άλλα κόμματα. Κέρδη πάλι βαμμένα με το αίμα των εργατών. Είναι χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο ότι ένα μεγάλο μέρος της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής αφορά στα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτή τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας δεν την έκαναν υποχρεωτική η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά η επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορούν να αθρηστούν επίσης αυτοί που πάλεψαν το φασισμό και τη Χρυσή Αυγή με αυτούς που ανακάλυπταν εν έτη 2023 παραπλανημένους ψηφοφόρους για να δικαιολογήσουν το ψάρεμα ψήφων στα βρώμικα νερά του φασισμού, όπως ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου, ο Βαρουφάκης και άλλα πολλά ακόμη. Καθαρές κουβέντες, όπως καθαρές κουβέντες είναι και οι κουβέντες μας για τα κόμματα μιας χρήσης, όπως αυτά που τώρα έμειναν εκτός Βουλής. Είναι κόμματα που επιστρατεύονται
Δεν αφορά βέβαια όλα, όμως τα περισσότερα, για να αξιοποιηθούν, για να τους αξιοποιήσουν σε διάφορα παιχνίδια στο πλαίσιο του ίδιου αστικού πολιτικού συστήματος και στη συνέχεια με την ίδια ευκολία που εμφανίστηκαν, με την ίδια ευκολία αποσύρονται, τους αποσύρουν. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα στο λαό, γι' αυτό δεν πρέπει να χαθεί καμιά εργατική λαϊκή ψήφο σε αυτά τα κόμματα. Θυμηθείτε, τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε Λάος, Δημάρ, Ανέλ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρών, Μέρα 25 τελευταία, που μπήκαν στη Βουλή, εγκλώβησαν και παρέσυραν λαϊκό κόσμο και μετά είτε επέστρεψαν στην κήτη των βασικών αστικών κομμάτων από τα οποία προέρχονταν, είτε έδωσαν τη θέση τους σε νέους διάτοντες αστέρες για να δώσουν και αυτοί με τη σειρά τους ανάσα βοήθειας σε αυτό το σάπιο σύστημα. Καμιά ψήφος λοιπόν δεν πρέπει να πάει χαμένη, να σκορπίσει δεξιά και αριστερά, αλλά να πέσει με μεγαλύτερη ακόμα αποφασιστικότητα μόνο στο ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτό που μετράει στις 25 του Ιούνιου είναι πόσο δυνατό θα βγει το ΚΚΕ, το κόμμα που με συνέπεια, μαχητικότητα, σταθερότητα μπορεί να κάνει μαχητική πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη στρατηγική που αυτή θα εφαρμόσει. Το έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια από τη δράση του στη Βουλή και κυρίως το έχει αποδείξει μαζί με το λαό και την νεολαία στους δρόμους του αγώνα. Γι' αυτό τώρα το ΚΚΕ πρέπει να δυναμώσει ακόμα περισσότερο. Ακόμα και από εργαζόμενους και εργαζόμενες που δεν έκαναν το βήμα, αλλά μπορούν τώρα να το κάνουν. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το κόμμα που είναι συνεπής αντίπαλος αυτής της πολιτικής. Γιατί στο δίλημα ή τα κέρδη των λίγων ή οι ζωές των πολλών, απαντάει καθαρά οι ζωές των πολλών κόντρα στα κέρδη των λίγων. Είναι το κόμμα που συγκρούεται με το σύστημα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους επιχειρηματικούς ομίλους που υπηρετούν όλα αυτά τα κόμματα. Είναι το κόμμα που δεν έχει δεσμεύσεις από το σύστημα και γι' αυτό αποτελεί και τη μόνη πραγματική αντισυστημική επιλογή. Είναι το κόμμα που παλεύει για να αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί παντού, που έχει πρόγραμμα εξουσίας διακυβέρνησης το οποίο προβλέπει να πάρει ο λαός τις τύχες στα χέρια του, να μην εναποθέτει τις ελπίδες του συνεχώς σε διάφορους νέους επίδοξους σωτήρες. Σήμερα όλοι και όλες χρειάζεται να σκεφτούν, αλλά και να απαντήσουν πιστεύουμε. Ποιος θα είναι αύριο στους τόπους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στις επιχειρήσεις, όταν η εργοδοσία θα ζητάει περισσότερες θυσίες, παλεύοντας για να υπογραφούν από το εργατικό κίνημα περισσότερες συλλογικές συμβάσεις. Ποιος θα είναι αύριο στις γειτονιές, όταν οι λαϊκές οικογένειες θα κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους από τα κοράκια των φαντς, των τραπεζών. Ποιος θα είναι αύριο απέναντι στην κυβέρνηση όταν θα ζητάει νέες θυσίες για να φορτώσει στο λαό τα βάρη μιας πιθανής νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης για να σωθούν ξανά οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι τράπεζες. Ποιος θα είναι αύριο απέναντι στη νέα λιτότητα, στις νέες περικοπές κοινωνικών δαπανών, στην παιδεία, στην υγεία, την πρόνοια, στο όνομα των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ποιος θα είναι αύριο στα αγροτικά μπλόκα, δίπλα στους βιοπαλαιστές αγρότες, δίπλα στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες της πόλης που θα παλεύουν για την επιβίωσή τους. Ποιος θα είναι μπροστά με τους καλλιτέχνες και διανοούμενους, τους εργάτες του πνεύματος, της τέχνης και της ζωής, για την πολιτιστική ανάταση του τόπου, για τις μεγάλες υπερβάσεις. Ποιος θα εμποδίσει ακόμα και αντιδραστικές αλλαγές που έχει στα σχέδιά της η Νέα Δημοκρατία και άλλα κόμματα με μια συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα για το άρθρο 16
όταν ακόμα προεκλογικά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ανοιχτοί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ποιος θα είναι αύριο στις επάλξεις του αγώνα ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων ή στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας και τόσων άλλων. Ποιος θα είναι αύριο απέναντι στην υπεριαλιστική εμπλοκή στον πόλεμο στο πλευρό του ΝΑΤΟ, στην Ουκρανία, η οποία παίρνει βέβαια νέες επικίνδυνες διαστάσεις με θύματα και τους λαούς και το λαό μας και την νεολαία. Ποιος θα είναι απέναντι στις νέες επικίνδυνες εξελίξεις που μαγειρεύονται στα ελληνοτουρκικά με αμερικάνικη και νατοϊκή ομπρέλα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ποιος θα είναι μπροστά ώστε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για να γίνει ο ίδιος ο λαός πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να αναλάβει ο ίδιος την εξουσία με καθαρό εργατικό φιλολαϊκό πρόγραμμα κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού, της οικονομίας, των υπηρεσιών, με άμεση συμμετοχή, με εργατικό λαϊκό έλεγχο σε μια νέα κοινωνία ανατροπής της σημερινής σαπίλας και βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Η απάντηση είναι, πιστεύουμε εδώ απόψε όλοι εμείς, αυτονόητη. Εκεί θα βρίσκεται το ΚΚΕ και οι βουλευτές του, μπροστά σε όλους αυτούς τους αγώνες, μαζί με την Κεντρική Επιτροπή, τις κομματικές του οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα, με την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. Και όσο περισσότεροι στις 25 του Ιούνιου είναι αυτοί οι βουλευτές, τόσο πιο δυνατοί θα είναι αυτοί οι αγώνες που πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες μαζί. Κάναμε το βήμα, σκεφτείτε τι θα γίνει αν κάνουμε και το άλμα. Πάμε να τα καταφέρουμε λοιπόν. Μπορούμε, προχωράμε δυναμικά, δεν εφησυχάζουμε με όσα πετύχαμε. Ξέρουμε ότι πολύ περισσότεροι στρέφουν τώρα τα βλέμματά τους και τις ελπίδες τους στο ΚΚΕ. Πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Πάμε λοιπόν να δώσουμε και αυτή τη μάχη με ρεαλισμό αλλά και με αισιοδοξία, για να είναι ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ στις 26 του Ιούνιου, για να είναι πιο δυνατός ο ίδιος ο λαός μας. Κουκουέ δυνατό, η ελπίδα είναι εδώ. Ανοίγουμε το δρόμο για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Γεια σας, καλή δύναμη, υγεία, θα τα καταφέρουμε. Απόψε να χαλαρώσουμε λίγο, να περάσουμε καλά, να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε σκέψεις και από αύριο το πρωί ο καθένας το μετερίζει του.